Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κίνας η τεράστια καταστροφή στο λιμάνι της Τιάντζιν που κόστισε τη ζωή σε 56 ανθρώπους ενώ 700 τραυματίστηκαν. Οι καταστροφές εκτείνονται σε μια ακτίνα τουλάχιστον 3 χιλιόμετρων από το σημείο των εκρήξεων. Σχεδόν 3-24 ώρα αργότερα οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε. Πρώτη προτεραιότητα για την Κίνα είναι πλέον η διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας σε εθνικό επίπεδο για επικίνδυνα χημικά και εκρηκτικά. Ανησυχούν και αναζητούν χημικά όπως υδροκιάνιο, νητρικό αμμόνιο και άλλες έφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η πάταξη παράνομων δραστηριοτήτων που αφορούν το εμπόριο, την μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Πάνω από 200 ειδικοί επιστήμονες διενεργούν ελέγχους για τυχόν διαρροή τοξικών αερίων. Διαβεβαιώνουν πάντως πως ούτε στο σύστημα ίδρυυσης της πόλης ούτε στην ατμόσφαιρα ανιχνεύονται επικίνδυνα αέρια.